Βρισκόμαστε στη διαδικασία επιλογής διευθυντών. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στις ενστάσεις που κάνανε οι διευθυντές. Βγήκε ο προσωρινός πίνακας. Κάναν τις αιτήσεις οι διευθυντές, να ξεκινήσω μάλλον από την αρχή. Κάναν τις αιτήσεις τους οι διευθυντές των σχολικών μονάδων, οι υποψήφοι. Βγήκε ένας, συνεδρίασε το τοπικό συμβούλιο επιλογής. Βγήκανε τα μόρια των διευθυντών σύμφωνα με τα προσόντα τους, ανακοινώθηκε ο προσωρινός πίνακας και βάσει του προσωρινού πίνακα αυτού κάνανε στάσεις όποιοι ήθελαν, όποιοι νομίζαν ότι φυγόταν ή δεν τους προσπαθήκαν κάτι από λάθος ή κάτι νόμιζαν εκείνοι ότι κάτι δεν τους έβαλαν σωστά τα μόρια, μπορούσαν να κάνουν έσταση μέσα σε 3 μέρες. Τώρα το διάστημα αυτό εξετάζεται από τα τοπικά συμβούλια επιλογής οι ενστάσεις. Όταν θα τελειώσουν οι ενστάσεις εξέταση, θα ανακοινωθούν οι τελικοί πίνακες, οι οποίοι θα ανακοινωθούν 8 Μαρτίου. Έτσι είναι, 8 Μαρτίου. Μετά τις 8 θα προγραμματιστούν οι συνεντεύξεις των υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων, θα γίνουν οι συνεντεύξεις και μέχρι τέλος Μαρτίου θα ανακοινωθούν οι καινούργιοι διευθυντές των σχολικών μονάδων. Αυτοί μάλλον θα αναλάβουν υπηρεσία από 1η Ιουλίου και μετά, για να μην διαταραχθεί το κλίμα στα σχολεία, από ό,τι έχουμε μάθει. Θα το δούμε τώρα στη συνέχεια, γιατί μεσολαβούν και οι εκλογές, δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχουμε.